Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ταξίδεψε και φέτος το πατρινό καρναβάλι, μαζί του και οι 10 πατρινοί DJs και όχι μόνο, με σκοπό να προβάλλουν τη μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα. Αν αναλογιστούμε ότι πριν από μια πενταετία, εξαετία που ξεκινήσαμε την προσπάθεια με το Χριστόδουλο, είχαμε 50 φίλους μας σε ένα μικρό μπαρ και χθες είχαμε πάνω από 300 άτομα να χορεύουν ξέφρενα με πάρα πολύ κέφι. Οι DJs ήταν και οι τρεις φανταστικοί, κύριοι Κουβεριανός, Κολιόπουλος και Αποστολόπουλος. Πλήθος πατρινών και ομογενών που ζουν στη Νέα Υόρκη, αλλά και αρκετοί Νεοϊορκέζοι είχαν την ευκαιρία για ακόμη μια χρονιά να γνωρίσουν ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού και της παράδοσής μας με το λάβαρο του πατρινού καρναβαλιού, το οποίο παραχωρήθηκε από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη να βρίσκεται στο επίκεντρο. Εμάς ο στόχος μας και το όραμά μας είναι να δείξουμε την Πάτρα, ότι η Πάτρα υπάρχει, ότι η Πάτρα είναι στον παγκόσμιο χάρτη. Και είναι ένας τρόπος που το καρναβάλι είναι ένα μεγάλο χαρτί της Πάτρας να το εκμεταλλευτεί και τουριστικά και σε προβολή, και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Μέγας χορηγός του εγχειρήματος είναι η πατρινή εταιρεία αναψυκτικών Lux και προσωπικά ο αντιπρόεδρος Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ενώ τις δράσεις υποστηρίζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητηρίο Αχαΐας και η πατρινή εταιρεία ενδυμάτων Dour, ιδιοκτησίας της οικογένειας Δούρου.